Πάμε στον κύριο Χρυσάφη, πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, είναι ο δήμαρχος των Σερών, ο οποίος δυστυχώς έχει βρεθεί αντιμέτωπος από χθες με την διαρεύνηση των συνθήκων του τραγικού περιστατικού του θανάτου ενός παιδιού. Γεια σας κύριε Χρυσάφη, γεια σας δήμαρχε. Γεια σας από τις αίρες που πενθούν σήμερα από ένα τραγικό συμβάν για το οποίο όλοι είμαστε συντετριμμένοι, συγκλονισμένοι. Και πενθεί όλη η Ελλάδα μαζί με τις αίρες. Και πενθούν όλη η Ελλάδα, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά δεν το χωράει ο νους. Ένα γεγονός όμως που απαιτεί απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται. Δήμαρχε, έχετε εσείς εικόνα για το τι μπορεί να έφτεξε. Και τώρα καταλαβαίνω και τη δύσκολη θέση είναι και σε εμάς που πρέπει να είμαστε λίγο αμήλικτοι, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό. Αλλά επειδή, όπως είπαμε και νωρίτερα, τέτοιου είδους εργασίες σε σοβαρής πιθανής επικινδυνότητας σε χώρους σχολικούς μπορεί να συμβαίνουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανά την ελληνική περιφέρεια. Τώρα έχει κάτσει σε εσάς η τραγική στιγμή, η άσχημη στιγμή. Οπότε πρέπει να το συζητήσουμε μαζί. Έχετε εσείς εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη τελικά? Καταρχάς να πούμε ότι το έργο αυτό ήταν ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης που ουσιαστικά ένα από τα υποέργα ήταν η αλλαγή του καυστήρα από πετρέλαιο σε γεωθερμία. Πρέπει να πούμε ότι ειδικά για τα έργα τα οποία γίνονται σε σχολεία, ο Δήμος Σερών, που δεν προβλέπει κάποιες ειδικές συνθήκες, προβλέπει στη σύμβαση που υπογράφει με τους αναδόχους που προέρχονται από τους διαγωνισμούς, ότι τα έργα αυτά δεν θα γίνονται την ώρα που λειτουργούν τα σχολεία μας. Ναι. Τα έργα δηλαδή που γίνονται στα σχολεία, ειδικά αυτά που έχουν μια επικινδυνότητα, θα γίνονται σε περιόδους που δεν λειτουργούν τα σχολεία, είτε Σαββατοκύριακα, είτε διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, το καλοκαίρι, είτε απογεύματα. Για συγκεκριμένους λόγους. Και αν υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες που είναι απαραίτητο να γίνουν και είναι χαμηλής επικινδυνότητας, δεν υπάρχει δηλαδή θέμα ασφάλειας, αυτές οι εργασίες θα γίνονται μόνο κατόπιν έγγραφης σύμφωνης γνώμης της διεύθυνσης του σχολείου και του Δήμου. Τέτοια λοιπόν σύμφωνη γνώμη, τέτοια έγγραφη σύμφωνη γνώμη δεν δόθηκε ποτέ από το Δήμο σε κανέναν ανάδοχο για να κάνει εργασίες στο σχολείο. Άρα λοιπόν το πρώτο ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί δεν τηρήθηκε αυτός ο όρος της σύμβασης, της συμβατικής υποχρέωσης που είχε ο ανάδοχος και πήγε ο ανάδοχος εν ώρα λειτουργίας του σχολείου να λειτουργήσει. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν ζητήθηκε ενδεχόμενα από τον ανάδοχο προγενέστερα η σύμφωνη γνώμη του Δήμου για τις εργασίες εν ώρα μαθημάτων. Και το τρίτο και βασικό ερώτημα είναι γιατί επιτράπηκε στον ανάδοχο να μπει μέσα στο σχολείο από τον διευθυντή. Ξέρετε, ο διευθυντής είναι αυτός ο οποίος την ώρα λειτουργίας του σχολείου είναι ο υπεύθυνος για να βγαίνουν κάποιοι από το σχολείο. Ο Δήμος λοιπόν δεν γνώριζε τίποτα και ήρθε ο ανάδοχος και μπήκε στο σχολείο την ώρα που λειτουργούσε το σχολείο. Και αυτό είναι ένα επίσης ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και να σας πω το εξής. Οι ίδιες εργασίες γίνονται από τον ίδιο τον ανάδοχο και σε ένα ακόμη σχολείο των Σερών, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, και εκείνη τη μέρα ο ανάδοχος πήγε και σε εκείνο το σχολείο. Ο εργολάβος πήγε και σε εκείνο το σχολείο. Και ορθώς ο διευθυντής εκεί δεν τον επέτρεψε να μπει και να κάνει εργασίες από τη στιγμή που δεν είχε άδεια του Δήμου και από τη στιγμή που θεώρησε ο ίδιος ορθώς ότι αυτές οι δουλειές γίνονται όταν το σχολείο δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν, καθώς επίσης και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί αφού μπήκε, παρατύπως μπήκε ο ανάδοχος μέσα, γιατί δεν ενημερώθηκε ο Δήμος? Γιατί δεν ενημερώθηκε από τον διευθυντή ή από τον εργολάβο ότι εμείς για τον ΑΒ λόγο μπήκαμε μέσα και κάνουμε εργασίες? Αυτό, γιατί τότε θα μπορούσαμε ή εμείς να αποτρέψουμε τις εργασίες αυτές ή να υπάρχει και ειδικός άνθρωπος δικός μας επιβλέπων για τις εργασίες το συγκεκριμένο. Και το μεγαλύτερο ερώτημα και το πιο τραγικό, την ώρα του συμβάντος απουσίαζαν και ο εργολάβος και ο διευθύντης. Δηλαδή, ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, ένα έργο το οποίο δεν έχει παραλυθεί από το Δήμο, ένα έργο το οποίο ο Δήμος δεν ενημερώθηκε καθόλου ότι θα πάει ο ανάδοχος την ώρα που λειτουργεί το σχολείο, λείπουν όλοι, φεύγουν, το βάζουν σε λειτουργία τον καυστήρα, δεν είναι κάποιος εκεί να το επιβλέπει, φεύγουν χωρίς να γνωρίζει κανένας και φυσικά υπήρξε αυτή η αστοχία την οποία τη διερευνούν
Για ποιο λόγο έγινε. Ναι, βεβαίως να σου πω κάτι. Εφόσον μας λέει ότι υπήρχε μια κεντρική οδηγία γι' αυτό, δεν υπήρχε μια διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος θα μπορούσε να ελέγχει όλη αυτή. Δηλαδή, πράγματι, εγώ θα να δεχθώ ότι ο διευθυντής έκανε λάθος που έβαλε το συνεργείο μέσα εκείνη την ώρα. Να δεχθώ λάθος από την πλευρά του αναδόχου ότι έστειλε το συνεργείο εκείνη την ώρα. Κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός, τώρα δεν ξέρω θεσμικά πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχεται να επιβεβαιώσει τις συμβάσεις. Κακός που ο εργολάβος, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, πήγε στο σχολείο την ώρα που δούλευε. Και κακός ο διευθυντής δεν ενημέρωσε τον Δήμο γι' αυτό το γεγονός. Και κακός τον άφησε να μπει μέσα. Και κακός και ο εργολάβος δεν ενημέρωσε και τον Δήμο και ο ίδιος. Άρα ο Δήμος δεν γνώριζε ότι γινόταν εργασίες εν ώρα λειτουργίας. Ξέραμε εμείς ότι γίνονται εργασίες όταν το σχολείο είναι κλειστό. Ξέραμε ότι γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Από εκεί και πέρα όμως τέτοιου είδους αστοχίες και όχι μόνο αστοχίες, αλλά και παρουσία των υπευθύνων την ώρα που το έργο είναι σε εξέλιξη και να μην είναι κανένας από αυτούς, ναι, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία και εμείς θέτουμε για να απαντηθούν. Και πρέπει να δείτε κιόλας εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας απαραίτητα, εκτός όλου του άλλου περιγράμματος. Πρέπει να το δείτε κι αυτό. Δηλαδή, εάν η εργασία έγινε με βάση τις προβλεπόμενες νόρμες, έτσι. Υπάρχει μια συγγραφή συγκεκριμένων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια. Αυτός ορίζει τον τεχνικό ασφαλείας, ορίζει τον υπεύθυνο που βλέπει, επιβλέπει, τον επιβλέποντα τις εργασίες και ο Δήμος έρχεται και να παραλαμβάνει το έργο εθνηματικά. Σας λέω ότι το έργο αυτό δόθηκε με διεθνή διαγωνισμό σε έναν ανάδοχο, ο οποίος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του έργου. Εμείς όταν θα το παραλαμβάναμε, όταν το παραλαμβάναμε το έργο, ολοκληρωμένα, αφού το ελέγχαμε, τότε από εκεί και πέρα η ευθύνη μεταφέρεται στον Δήμο για την καλή λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, του συγκεκριμένου έργου. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ, να βγάλετε σύντομα άκρη, για να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά. Αυτό είναι κάτι που έδωσα το λόγο μου στον πατέρα του παιδιού που επικοινώνησα χθες, στον πατέρα του παιδιού που είχε την πιο δύσκολη συνομιλία τη ζωή μου, που αυτό μου ζήτησε. Φρέες, δήμαρχε, τους υπευθύνους, οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Γεια σας.